Να πούμε απλώς ένα στατιστικό στοιχείο ότι χθες το αμερικανικό δημόσιο χρέος έσπασε το φράγμα των 33,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάθε μέρα η Αμερική ανεβάζει το χρέος της κατά 275 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ηλικιώδες αυτά τα νούμερα, Έφη, για τους Αμερικανούς. Ασύλληπτα νούμερα. Mm-hmm. Το χρέος της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 120% Έτσι. Του ΑΕΠ. Έτσι. Και αυτό που θα κληθεί η αμερικανική κυβέρνηση να πληρώσει για την αναχρηματοδότηση του χρέους και φέτος και το επόμενο έτος είναι ένα τεράστιο ποσό. Έτσι. Είναι της τάξης των 663 δις δολάρια φέτος και 745 δις δολάρια το επόμενο έτος. Γι' αυτό και τρέμουν και μάλιστα, όταν βγαίνουν οι Κινέζοι που είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές του αμερικανικού χρέους και ρευστοποιούν, γιατί και αυτοί θέλουν ρευστότητα. Έτσι δεν περνά και την καλύτερη εποχή η κινέζικη οικονομία. Έτσι ακριβώς, Ανέστη, και αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Ένας από τους λόγους που υπάρχουν ανωδικές πιέσεις στις αποδόσεις είναι και αυτός, διότι οι Κινέζοι έχουν ρευστοποιήσει τις θέσεις τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα φέτος, έχουν πωλήσει αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πέρα από αυτό και η Fed, ξέρουμε ότι πολύ μέρος από τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα που έχει στο χαρτοφυλάκιό της από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι τώρα έχει πωλήσει κρατικά ομόλογα αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι λένε τώρα οι επενδυτές μέσα σε αυτό το ταραγμένο κλίμα? Ναι. Η Barclays, όπως την έχει και βασικό θέμα το Bloomberg, λέει ότι μόνο ένα χρηματιστηριακό κραχ θα μπορούσε να σώσει αυτή τη στιγμή την αγορά κρατικών ομολόγων. Όταν λέμε όμως για μία πτώση, δεν εννοούμε μία πτώση της τάξης του 5%, δεν θα ήταν αρκετή, πολύ μεγαλύτερη πτώση των μετοχών. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να ξαναγίνει ελκυστική η αγορά σταθερού εισοδήματος. Επίσης, οι επενδυτές βρίσκονται σε πολύ μεγάλη επιφυλακή εν ώψη της ανακοίνωσης των στοιχείων για την απασχόληση Σεπτεμβρίου για την Αμερική που θα έχουμε αύριο. Ναι. Διότι εάν είναι καλύτερα του αναμενωμένου, τότε θα χτυπήσουν πάλι καμπανάκια, θα ισχυροποιήσουν το σενάριο για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Γιατί ήδη βγήκανε διάφοροι αξιωματούχοι της Fed με επιθετική στάση και υπογράμμισαν την ανάγκη να αυξηθούν περαιτέρω τα επιτόκια. Η Barclays λέει επίσης ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης της Federal Reserve. Θα συνεχίσει να απολύει κρατικά ομόλογα. Επίσης λέει ότι θα υπάρξει και αύξηση της προσφοράς χρήματος λόγω των αυξανόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όπως είπαμε. Επίσης, χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις ενός αναλυτή της Société Générale του Albert Edwards, που λέει ότι οι σημερινές συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που είχαν οδηγήσει στο κράχ του 1987 και μάλιστα λέει ότι μοιάζει σαν να είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ξέρουμε ότι θα συντριβεί, αλλά δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Ναι. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σφίξουμε τις ζώνες μας και να ευχηθούμε ότι θα συμβεί το καλύτερο. Και ο ίδιος λέει ότι ποτέ στη διάρκεια της καριέρας του δεν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα. Και επίσης ο Bill Gross, που είναι συνιδρυτής της PIMCO, ναι, του μεγαλύτερου ομολογιακού γκουρού, ο Bill Gross, ναι, λέει ότι προσπερνάει και τις μετοχές και τα ομόλογα. Mm. Λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ελκυστικά, ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες και ότι οι τιμές των κρατικών ομολόγων θα πρέπει να πέσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό για να δικαιολογήσουν αυτή την υψηλή αποτίμηση των μετοχών. Λέει ωστόσο ότι εάν έρθει ύφεση ή πολύ μεγάλη επιβράδυνση, καλύτερο deal είναι τα κρατικά ομόλογα. Mm. Και να πω και για τη UBS, ναι, ότι βλέπει βελτίωση της κατάστασης στις αγορές, παρότι θα συνεχίσει η νευρικότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Λέει στους επενδυτές ότι καλύτερα θα ήταν να ακολουθήσουν τα τμήματα της αγοράς που δεν έχουν παρουσιάσει τόσο μεγάλη άνοδο, όπως για παράδειγμα τις μετοχές αξίας. Οι μετοχές αξίας είναι αυτές που έχουν μεγάλη ρευστοποίηση και δίνουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Όπως επίσης προτείνει και αγορές αναδυόμενων αγορών. Και η Capital Economics βλέπει και αυτή ανάκαμψη των αγορών και θεωρεί
ότι το σημερινό αφήγημα θα πάψει να υφίσταται, διότι με τη μεγάλη επιβράδυνση της οικονομίας που θα έρθει, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν σύντομα πολιτική. Λοιπόν, και να ρωτήσω εγώ την Έφη Τριήρη, ως γνωστή της εγνωσμένης αξίας συντάκτρια, αν ο Οκτώβριος θεωρείς, Έφη, ότι θα κυλήσει όπως και ο Σεπτέμβριος ή κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν οι αγορές, ποιο είναι το ένστικτό σου? Τώρα, Ανέστη, λάβουμε υπόψη μας το αλμανάκ του χρηματιστή, ναι, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι δύσκολοι μήνες. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πες το. Μήνας. Μπράβο. Παραδοσιακά μας ταλαιπωρούν αυτοί οι δύο μήνες. Ναι, ναι. Ναι. Και όπως φαίνεται, δεν μπήκε καλά. Βέβαια. Τώρα, είναι τα πόνδρα του Σεπτεμβρίου και γενικά, απλώς εγώ νομίζω, Έφη, ότι όπως λες και εσύ, εντάξει, κάποια στιγμή θα βρούμε την ισορροπία και νομίζω ότι πλέον οι αγορές και οι επενδυτές όσο παρακολουθούν τις αγορές έχουν αποκτήσει μια έτσι ανθεκτικότητα και μια εμπειρία ότι οι αγορές κάνουν τους κύκλους τους. Τώρα είμαστε σε έναν κύκλο που για μένα προσωπικά είναι η προσωπική εκτίμηση ότι έχει ακριβήνει το χρήμα παντού και θα πρέπει να ζήσουμε πλέον με αυτή η ζωή μας από εδώ και πέρα θα είναι έτσι. Δεν θα ξαναδούμε φθηνό χρήμα ή θα αργήσει πάρα πολύ το ξαναδούμε. Εμείς είμαστε οι άτυχοι Έλληνες, γιατί τα χρόνια που ήταν μηδενικό το κόστος χρήματος, εμείς είχαμε την κρίση, τα τρία μνημόνια. Τώρα όμως θα πρέπει να ζούμε με τα λίγα και να εκτιμήσουμε το χρήμα, την αξία του χρήματος, την οποία νομίζω ότι ως πολίτες της Ευρωζώνης δεν το εκτιμήσαμε ποτέ. Μπήκαμε στραβά με το ευρώ, κάναμε, θυμάσαι τότε, στρογγυλοποίησης προς τα πάνω, δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε το ευρώ και δεν ωφεληθήκαμε από το ευρώ, χάσαμε όλα τα ωφέλη του ευρώ. Το 2002, ναι, που το πήραμε στα χέρια μας. Έτσι είναι, Ανέστη, όπως λες. Και μάλλον αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Μην πω κι εγώ, μην φτάσω σε ακραίο, ναι, σημείο και πω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Η οικονομία κάνει κύκλους. Κάποια στιγμή θα ξανάρθει και αυτή η εποχή. Έτσι. Αλλά ενδεχομένως να περάσουν πολλά χρόνια για να την ξαναδούμε. Και επίσης αυτό που ζούμε και επηρεάζει και τις ζωές μας είναι αυτή η τεράστια μεταβλητότητα. Ναι. Δηλαδή, είχαμε, για παράδειγμα, τις τιμές πετρελαίου στα 98 περίπου δολάρια το Brent και τώρα είναι στα 85. Ναι, ναι. Τεράστιες. Κάθε μέρα η ζωή μας έχει μεταβολές και αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Έτσι. Δεν τελείωσε ότι η ζωή μας είναι μια ευθεία γραμμή. Κάθε μέρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Δυστυχώς, η εισοδηματική πολιτική, ναι, του περισσότερου πληθυσμού δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Ναι. Ότι είμαστε σε χαμηλά επίπεδα εμείς. Δυστυχώς, γιατί είναι μικρή η οικονομία μας και είμαστε χώρα εισαγωγών, Έφη μου. Δεν είμαστε χώρα παραγωγής και εξαγωγών. Εγώ απλώς θα πω ένα στοιχείο και να σε απελευθερώσω ότι δεν μπορεί σε μια χώρα που οι υπηρεσίες καλύπτουν το 68% του ΑΕΠ, όπως είναι η Ελλάδα, να μπορείς να ευελπιστείς ότι μπορείς να έχεις ανάπτυξη και με μειούμενο του πληθυσμού. Ακριβώς. Θα έπρεπε να έχεις φοβερή βιομηχανία, διαστημική βιομηχανία και να πεις έχω 70% ΑΕΠ από υπηρεσίες και το υπόλοιπο 30% από την ισχυρή βιομηχανία. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα και εδώ είναι το μεγάλο θέμα.